πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ. Χαίρομαι γιατί είμαι κοντά σε παλιούς και πολύ καλούς φίλους και ανθρώπους με τους οποίους έχουμε δώσει πάρα πολλές μάχες. Και ετοιμαζόμαστε για άλλη μία, τη μάχη των ευρωεκλογών, που όπως αντιλαμβάνεστε, για κάποιους ανθρώπους που έχουν απόλυτη αίσθηση της σημασίας αυτών των ευρωεκλογών, είναι εξαιρετικά σημαντική. Γιατί είναι σημαντική η μάχη αυτών των ευρωεκλογών? Διότι ζούμε σε μία περίοδο πάρα πολύ μεγάλης αστάθειας. Η Ευρώπη και άρα το δικό μας σπίτι αντιμετωπίζει πάρα πολλούς κινδύνους και οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν είναι εξαιρετικά σημαντικές. Είναι εξαιρετικά σημαντικές γιατί έχουμε δύο πολέμους, έναν στο βορρά και έναν στο νότο, ένα μέσα στην Ευρώπη και ένα πολύ κοντά σε μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικές διότι περάσαμε μία πανδημία, μία οικονομική ενεργειακή κρίση και χρειάζεται η Ευρώπη νέους μηχανισμούς για να βάλει μπροστά την οικονομία και να παλέψει τον πληθωρισμό και να μπορέσει να αυξήσει το βιωτικό επίπεδο. Εξαιρετικά σημαντικές για τους αγρότες μας, διότι μπαίνουμε σε μία φάση όπου πλέον έχει γίνει συνείδηση ότι η πράσινη οικονομία έτσι όπως είχε προβλεφθεί δεν μπορεί να προχωρήσει. Άρα υπάρχουν τομείς που μπορούμε να πάμε πιο γρήγορα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να προστατεύσουμε το εισόδημα των αγροτών μας για να υπάρξει παραγωγή, διότι αν δεν υπάρξει παραγωγή η Ευρώπη δεν θα μπορεί να έχει αυτάρκεια σε τρόφιμα και όπως πολύ σωστά ελέγχθηκε χθες από όσους ήσασταν εκεί, τι νόημα έχει μια Ευρώπη η οποία δεν θα μπορεί να εξασφαλίσει το επίπεδο το βιωτικό και τη διατροφική ασφάλεια των πολιτών της. Τρίτο και σημαντικότερο είναι το θέμα της άμυνας, το οποίο έρχεται πολύ δυναμικά πλέον. Υπάρχει η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Πολωνού Πρωθυπουργού για αυτό το θόλο τον αμυντικό. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει για την Ελλάδα, τι σημαίνει για την Κρήτη να έχουμε την ασφάλεια ενός αμυντικού θόλου, εμείς που καλός ή κακός βεβαίως, έχουμε έναν γείτονα ο οποίος πολλές φορές είναι εξαιρετικά απρόβλεπτος. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα το οποίο μιλάει σήμερα για την Ευρώπη. Ακούμε διάφορες προτάσεις από τα άλλα κόμματα οι οποίες αφορούν την καθημερινότητα των Ελλήνων. Ξεχνούν ότι έχουμε ευρωπαϊκές εκλογές και δυστυχώς, και το λέω αυτό πρέπει να σας πω με πολύ μεγάλη στενοχώρια, διότι ο τόπος χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, αλλά χρειάζεται και ισχυρή αντιπολίτευση. Και δυστυχώς από τη μεριά της αντιπολίτευσης παρακολουθούμε μία λογική η οποία είναι εκτός πραγματικότητος, οικονομικής πραγματικότητας της Ελλάδος. Η Ελλάδα έχει πληρώσει πάρα πολύ ακριβά τη λογική του λεφτά υπάρχουν. Πάρα πολύ ακριβά. Την πληρώσαμε με 10 χρόνια μνημόνια. Την πληρώσαμε με μείωση 25% του ΑΕΠ μας. Και βλέπουμε ότι και σήμερα, μετά από αυτή την τρομερή εμπειρία, εξακολουθούμε και έχουμε προτάσεις αξίας, λέει, όχι 6,5 δισεκατομμυρίων, 5,5 δισεκατομμυρίων. 5,5 δισεκατομμύρια είναι δύο φορές ο ΒΟΑΚ, για να αντιληφθείτε γιατί μιλάμε. 5,5 δισεκατομμύρια λες και είναι πλατανόφυλλα. Δυστυχώς δεν έχουμε διδαχθεί ως πολιτικό σύστημα από αυτή τη φοβερή περιπέτεια που πέρασε ο λαός μας. Σε ό,τι μας αφορά, δηλαδή σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να μπούμε και να παρασυρθούμε σε μια τέτοια λογική, γιατί αν ένα πράγμα έχουμε ορκιστεί στον ελληνικό λαό, είναι ότι τέτοια περιπέτεια όπως πέρασε με τα μνημόνια, που οφείλεται στο ότι τεινάχθηκαν στον αέρα τα δημοσιονομικά της χώρας, δεν θα ξαναπεράσει ποτέ. Με αυτά λοιπόν τα λίγα, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, να κάνω ένα κάλεσμα σε όσες κριτικές και κριτικούς μ' ακούνε, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία αυτών των εκλογών, να συνειδητοποιήσουν ότι μας αφορά προσωπικά σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη της Κρήτης,
ότι το μέλλον θα εξαρτηθεί από αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τη δύναμη που θα έχει αύριο, τη διαπραγματευτική δύναμη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης να διεκδικήσει ξανά για τη χώρα μας.